Γεια σας. Την περασμένη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορταστικής επέτειου των βετεράνων, οι συμμαθητές μας σε όλα τα παράρτηματα κράτησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να χαιρόμαστε την ελευθερία μας. Την Τρίτη που μας πέρασε, το χιόνι που έπεσε στο Μοντρεάλ ξεπέρασε τους 20 πόντους. Η αλήθεια είναι πως δυσκολευτήκαμε όλοι μέχρι να φτάσουμε στο σχολείο. Όμως, στα διαλύματα είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε και να χαρούμε τον χιονισμένο προαύλιο. Την περασμένη Πέμπτη, οι γονείς μας επισκέφτηκαν τα παραρτήματα του σχολείου για να συζητήσουν με τους δασκάλους μας για τους ελέγχους και την πρόοδό μας. Είναι η πρώτη φορά που οι γονείς έλαβαν τους ελέγχους μας ηλεκτρονικά με τη χρήση πλατφόρμας στο ίντερνετ. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τα νέα του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Την Ποδοσφαιρική Ακαδημία ΠΑΟΚ Μοντρεάλ. Την Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών Hermes Overseas Traffic. Την κτηματομεσητική εταιρεία Charisma.